Τώρα σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε καλά. Τώρα. Ωραία. Το θέμα ότι δεν ξέρω τι θα γίνει με την Total. Mm. Αυτό που ξέρω ήταν ότι τον περασμένο Ιούνιο παρουσίασε το πρόγραμμα ερευνών στην κυβέρνηση. Τότε υπουργός ήταν ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος παρέτρεψε την Total στην Γενική Γραμματεία, την κυρία Σδούκου. Δεν ξέρω η κυρία Σδούκου τι ξέρει από ενέργεια. Τέλος πάντων. Και εν συνεχεία κατέβηκαν στην Κρήτη το Σεπτέμβριο και είπαν ότι θα ξεκινήσουν τις έρευνες, τις γεωφυσικές έρευνες τρισδιάστατες στις αρχές Ιανουαρίου και ναι, θα κρατήσουν μέχρι το Μάρτιο. Αυτό ναι, η κοινοπραξία Total, ExxonMobil και LP. Έτσι, και υποτίθεται ότι το χρονοδιάγραμμα, το χρονοδιάγραμμα είναι να τρέξει μέσα στο 2021. Σωστά. Ναι. Και κοιτάξτε, εκεί είμαστε σίγουροι 100% τα στοιχεία τα έχει το Υπουργείο ότι υπάρχει τεράστιος πλούτος. Τα έσοδα του δημοσίου σε 30 χρόνια θα είναι 1/3. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολλά. Σε 30 χρόνια 1/3 είναι πάρα πολλά χρήματα. Πάρα πολλά χρήματα. Είναι πάρα πολλά. Είναι 2 δισεκατομμύρια. Είναι πολλά τα χρήματα. Για ποια περιοχή μιλάμε? Αυτά είναι συνολικά από ποια εκτιμόμενα κοιτάσματα? Κοιτάξτε, τα κοιτάσματα τα οποία έχουν επιστοποιήσει με βάση τις γεωφυσικές μελέτες της PGS, τα πιστοποίησε η ΕΔΕΗ επί εποχής Γιάννη Μπασιά, ξεκινάνε από τον Κυπαρισαϊκό κόλπο. Μιλάω μέχρι τη Ιερά Πέτρα της Κρήτης, αλλά έχουμε άλλα τόσα κοιτάσματα από την Ιερά Πέτρα μέχρι την Κύπρο. Βεβαίως μιλάμε για αυτά που έχουμε εντοπίσει. Άρα η εκτιμόμενη αξία στην οποία αναφέρεστε του 1/3 είναι στα κοιτάσματα που είναι μέχρι τη Ιερά Πέτρα, έτσι, αυτά εντοπισμένα. Ναι, από την Κυπαρισαϊκό κόλπο, είναι στην λεγόμενη Μεσογειακή Ράχη. Ράχη, ναι, ναι. Είναι περίπου 25 στόχοι, τουλάχιστον. Εντάξει, είναι πάρα πολλά χρήματα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εκτιμήσεις για τα υπόλοιπα. Σας ρωτάω, διότι εκκρεμεί... Η κυβέρνηση, ναι, η παλιά, πάλι Χατζηδάκη, όταν ήταν υπουργός, η ΠΕΚΑ, το 2009 επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμαλή, τις είχαν πει οι TGS NOPEC ότι υπάρχουν κοιτάσματα νοτιοανατολικά της Κρήτης, πολύ σημαντικά. Ο κύριος Χατζηδάκης το αγνόησε αυτό. Αυτή τη στιγμή οι γεωφυσικές μελέτες που έκανε η TGS NOPEC βρίσκονται στα χέρια της ΕΔΕΗ, τους τις παραχώρησε άνευ αμοιβής η TGS NOPEC. Γιατί? Κατόρθωσε και τα πήρε ο Μπασιάς πριν παρετηθεί, πριν τον αναγκάσουν σε παρέτηση. Άρα αν θέλει η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να τα επεξεργαστεί, είναι στα χέρια τους τα στοιχεία. Και έχουν επιστήμονες, η ΕΔΕΗ έχει επιστήμονες που μπορούν να τα επεξεργαστούν. Άρα οι περιοχές οι οποίες έχουν υψηλό ενδιαφέρον είναι αυτοί που αναφέρατε, από Κυπαρισιακό μέχρι Ιερά Πέτρα. Μετά ποιες άλλες είναι που έχουν ενδιαφέρον και υψηλή πιθανότητα κοιτασμάτων? Ναι, υπάρχουν και μάλιστα τώρα με το σύμφωνο μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου, ναι, η ΑΟΣ, η μερική ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου, εκεί μπορούν να κάνουν και γεωφυσικές έρευνες, οι PGS. Είναι δικά μας νερά. Τα έχει κατοχυρώσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Το γιατί δεν κάνουν δεν ξέρουν. Εντάξει. Να ρωτήσω κάτι, μια και το αναφέρετε. Η οριοθέτηση που έγινε η μερική με την ΑΟΣ κατοχυρώνει για την Ελλάδα, κατοχυρώνει στην Ελλάδα επαρκώς κοιτάσματα ενδιαφέροντος που μας αφορούν. Δηλαδή, είναι 33.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τα οποία είναι αρκετά. Έχουμε κοιτάσματα. Όλη η Μεσογειακή Ράχη που ξεκινάει από τον Κυπαρισαϊκό κόλπο και τελειώνει στο κοίτασμα Αζόρ, εκεί είναι το τέλος.
το κοίτασμα Ζόρ ναι. είναι το τέλος της Μεσογειακής Ράχης. Mm-hmm. Λοιπόν, όλη αυτή η απόσταση είναι γεμάτη με κοιτάσματα, το ξέρουμε. Επιβεβαιώνεται αυτό που λέγατε και παλαιότερα, το συζητάμε χρόνια, το έχετε πει πάρα πολύ, το έχω πει και σας το αναγνωρίζουν πλέον όλοι, ότι γιατί το λέτε πάρα πολλά χρόνια, επιβεβαιώνεται ότι υπάρχουν πολλοί στόχοι ανάλογοι του ΖΟΡ τελικά στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και στη Δυνητική Ελληνική Άωση και στην Κύπρο. Ορίστε. Επιβεβαιώνεται ότι υπάρχουν ανάλογοι στόχοι τύπου ΖΟΡ. Κοιτάξτε, είναι κοραλιογενής ύφαλοι. Το Ζόρ είναι κοραλιογενής ύφαλος, ο Γλάφκος είναι κοραλιογενής ύφαλος, η Καλυψό είναι κοραλιογενής ύφαλος. Αυτές οι τρεις κοραλιογενείς ύφαλοι έχουν πάνω από 1,2-3 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Είναι εντοπισμένα. Οι ίδιοι στόχοι υπάρχουν. Γεωλογικά τελείως carbon copy υπάρχουν κάτω από την Κρήτη. Είναι δημοσιευμένες εργασίες, δεν είναι αποκοίηματα φαντασίας. Υπάρχουν τα κοιτάσματα. Στο Καστελόριζο? Στο Καστελόριζο πρέπει να υπάρχει νότια, πρέπει να υπάρχει νότια της Ρόδου και νότια της Καρπάθου. Εκεί υπάρχουν, είναι όλη η περιοχή γεμάτη κοιτάσματα. Και, κύριε Καλαρίτη, θα σας δώσω εγώ μια εκτίμηση δική μου. Αν προχωρήσουν οι έρευνες κανονικά, τα κοιτάσματα του φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο υπερβαίνουν τα 43, εάν μας αφήσουν να κάνουμε τις γεωτρήσεις. Κάτω από αυτά τα κοιτάσματα υπάρχουν κοιτάσματα πετρελαίου. Συγγνώμη, 43 τι 43? 43 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Mm-hmm. Κάτω από αυτά τα κοιτάσματα, διότι αυτά τα κοιτάσματα είναι πολύ σχετικά βαθύ, είναι στα 4 χιλιόμετρα. Από τα 4 μέχρι τα 20 χιλιόμετρα, βεβαίως 20 χιλιόμετρα δεν μπορούμε να πάμε, αλλά μέχρι τα 12 χιλιόμετρα που μπορούμε να πάμε, υπάρχουν 100 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι τρομακτικά τα αποθέματα. Λύνουμε όλα τα προβλήματα ενέργειας, όχι μόνο της Ελλάδος, και της Ευρώπης. Σε σχέση με τον κόλπο, αυτά τα πιθανά αποθέματα πώς είναι? Σε σχέση με το φυσικό αερίο και πετρελαίου. Κοιτάξτε, η γεωλογία έχει μελετηθεί από την ΕΔΕΗ, επί Πασιά. Mm-hmm. Όχι, λέω σε σχέση με τα κοιτάσματα τα εντοπισμένα του κόλπου, ως ποσότητες, πώς συγκρίνονται? Γκρουπ του Περσικού κόλπου. Ναι. Κοιτάξτε, όσον αφορά το πετρέλαιο, ο Περσικός κόλπος έχει περισσότερα. Φυσικό αέριο έχουμε περίπου το ίδιο, ίσως λίγο παραπάνω από το Κατάρ. Και τώρα, αν μπορώ να σας πω και κάτι καινούριο για την Ελλάδα. Το πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας θα μεταφέρεται με 3 αγωγούς από τον Περσικό κόλπο στην Ερυθρά θάλασσα και από εκεί θα διοχετεύεται στη Μεσόγειο μέσω του Σουέζ. Το φυσικό αέριο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα μεταφέρεται στον κόλπο του Αιλάτ και από εκεί στο Ασελόν και θα βγαίνει και αυτό στην Μεσόγειο θάλασσα. Επομένως, οι θαλάσσιοι οδοί που θα μεταφέρουν αυτό το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Περσικού κόλπου στην Ευρώπη θα περνάνε κάτω από την Ελλάδα, κάτω από την Κρήτη. Η Κρήτη έχει κολοσσία σημασία για αυτά τα πράγματα. Και θα αρχίσουμε να έχουμε, θα πρέπει οπωσδήποτε αυτές οι θαλάσσιες οδοί να προστατεύονται από τον ελληνικό στρατό. Και καλά κάναμε για τα Ραφάλ και εύχομαι να δούμε και τη Σπεράρα. Πρέπει να προστατεύσουμε την αυσιπλοεία στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι υποχρέωση της Ελλάδος τώρα. Και η φιλία που έχουμε με τα Ηνωμένα Αραβικά Κράτη και τώρα με τους Σαουδαράβες
είναι για να προστατεύσουν και αυτοί τα δικά τους συμφέροντα. Τα αεροπλάνα που κατεβάζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σε 115 πτέρυγα μάχης και τα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες συμμαχίες, είναι για να προστατεύσουν τα δικά τους συμφέροντα. Ο Περσικός κόλπος, λόγω του ότι έχει γίνει η τουρκική βάση στο Κατάρ και λόγω Ιράν, δεν θέλουν να μεταβράζουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μέσω των στενών του Χορμούζ. Και έτσι το μεταφέρουν στην Μεσόγειο. Άρα κάνουν παρακάμπτουν στην ουσία τον έλεγχο από της Τουρκίας και του Ιράν. Και το βγάζουν στη Μεσόγειο. Έτσι εξηγείται λοιπόν και το. Όταν στη Μεσόγειο, δηλαδή τότε πρέπει να προστατεύσει τις θαλάσσιες οδούς. Βέβαια. Ούτως ή άλλως. Άρα έτσι εξηγείται, μάλλον και έτσι εξηγείται, το ενδιαφέρον των Αμερικανών για να γίνουν αυτές οι συμμαχίες στην περιοχή για να εξασφαλίσουν την ομαλή τροφοδοσία της Ευρώπης με εναλλακτικές πηγές σε σχέση με τη Ρωσία, έτσι. Ακριβώς. Υπάρχει μια αλλαγή σε όλο το σκηνικό που αφορά την Ανατολική Μεσόγειο. Η Ανατολική Μεσόγειος αποκτά τεράστια σημασία, όχι μόνο με τα κοιτάσματά της, αλλά ότι θα είναι και η θάλασσα στην οποία οι Σαουδάραβες θα μεταφέρουν το πετρέλαιό τους και όλοι οι Άραβες. Άρα θα πηγαίνει μέσω Ερυθράς Θάλασσας στο Σουέζ και από εκεί Ευρώπη και το φυσικό αέριο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο Ελλάδα, στο Ισραήλ και από εκεί θα πηγαίνει και με τον East Med, ας πούμε, ή ως LNG. Και με τα δύο μπορεί. Ναι, κοιτάξτε, θα είναι υγροποιημένο φυσικό αέριο και γι' αυτό βλέπετε τους Έλληνες εφοπλιστές να έχουν επενδύσει 8 δισεκατομμύρια στον Έλληνες εφοπλιστές να κατασκευάζουν πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το έχουν πιάσει οι Έλληνες εφοπλιστές. Και νομίζω ότι το έχει καταλάβει και η κυβέρνηση. Νομίζω. Είναι.